Προσπάθεια από τον Αλιμπαμπά, παίζει με τον Τερεζίου. Πατάει αυτός περιοχή. Είναι το πέναλτι για τον Αστέρα Τρίπολης. Τη μονομαχία του Καλουτσικίδη με τον Τερεζίου. Η υπόδειξη για πέναλτι για τους φιλοξενούμενους. Υπόδειξη από τον Αναστασόπουλο, το διαιτητή της αναμέτρησης. Είδε ξανά την προηγούμενη φάση. Ο Τερεζίου με τον Καλουτσικίδη. Εδώ ο διαιτητής εκτιμά ότι υπάρχει επαφή και δίνει το πέναλτι για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Πέναλτι το οποίο δεν το δέχτηκε και διαμαρτύρεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Κανελόπουλος είναι αυτός. Για τον Αστέρα Τρίπολης δεν παίρνει πολύ φόρα. Απέναντι στον Ταλιχμανίδη. Αποκρούει δεύτερη προσπάθεια. Το rebound από τον Τερεζίου και γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0. Προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Καλουτσικίδης για τον Γαϊτανίδη. Έβγαλε τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Στριφογυρίζει ο Χατζηστραβός. Έχει στήριγμα. Ένα ακόμη γέμισμα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει. Ο Τσαούσης θέλει να βρει ανοιχτό διάδρομο για να εκτελέσει με το αριστερό χωρίς να τα καταφέρει. Σουτ από πλάγια θέση. Καταπληκτικό γκολ από τον Τζοβάρα. Τρομερό γκολ από τον Τζοβάρα από τα αριστερά. Στέλνει την μπάλα στο απέναντι γάμα. Ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ. Και τώρα στα χέρια του Χατζηστραβού το τρόπαιο για ένα ακόμη πρωτάθλημα στον ουρανό της Τούμπας. Πρωταθλητής Ελλάδος ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ για δεύτερη σερή σεζόν, συνεχίζοντας μια πορεία αίτητη προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι όλο δικό τους. Το αξίζουν. Η προσπάθεια που ανταμείβεται, η κόπη και ο ιδρώτας, ο μόχθος που έχει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.